Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για άλλη μία Κυριακή εδώ στην παρέα μας. Ελπίζω να είστε καλά αυτή η εβδομάδα που μεσολάβησε να σας λείψαμε. Εμείς νιώθουμε ότι μας λείψατε. Και τι κάνουμε γι' αυτό? Όλη την εβδομάδα βρισκόμαστε στα χωριά σας. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην παρέα μας, άλλη μία εκπομπή, το πουλάκι τσίπ ξεκινάει αμέσως τώρα. Και για σήμερα τι σας έχω, πέραν από πολλά δωράκια που σας έχω, που θα σας τα πω σε πολύ λίγο, που μπορείτε να συμμετέχετε κι εσείς για να τα κερδίσετε, αμέσως σήμερα κιόλας μπορείτε να τα κερδίσετε. Θέλω να πάμε να πάρουμε μία μικρή ιδέα για το τι θα δούμε στη σημερινή μας εκπομπή. Λοιπόν, ξεκινάω. Βρήκα ένα πολύ αγαπημένο μου ζευγάρι, την Κούλα και τον Χρήστο, που τους αγαπώ πάρα πολύ και δεν μου χαλάνε χατήρι ποτέ και με φιλοξενούν. Ένα πολύ ωραίο ανέκδοτο που μας είπαν εκεί στην Ξυλαγανή. Πήγαμε επίσης εδώ στο παζάρι της Κομωτινής, στη Λαϊκή της Κομωτινής, κάθε Σάββατο που γίνεται εκεί πέρα. Και επίσης σας έχω θεματάκι και από εκεί. Επίσης σας έχω ένα πάρα πολύ ωραίο γλυκό κερασό από την Ξυλαγανή που έκανε μια κυρία και το έστειλε κάπου δώρο. Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλώς ήρθατε κυρίες μου και κύριοι μου. Μία ώρα έχουμε στη διάθεσή μας, θα την εκμεταλλευτούμε όσο το δυνατόν καλύτερα μόνο για εσάς. Λοιπόν, δεν ξέρω, να με ενημερώσουν. Έχουμε έτοιμο το πρώτο βίντεο για να ξεκινήσει να παίξει. Να κάνω πάσα. Ωραία, κάνω πάσα και πάμε στα χωριά αμέσως τώρα. Η κυρία Γεωργία είπε μια κουβέντα προηγουμένως ότι περνάει καλά γιατί έχει καλόν άντρα. Ναι. Ναι, αλλά όταν ήταν νεαρά η κυρία Γεωργία, ναι, στα παλιά τα χρόνια τότε εδώ στην Ξυλαγανή, είχε άλλες δύο φιλινάδες. Μία Σοφία και μία Γιανούλα. Πού είναι? Και κάνανε, αυτές στο εξωτερικό τώρα δεν ξέρω φυσικά και αν ζουν ακόμα. Ναι. Και κάναν πολύ παρέα. Και επειδή κάναν πολύ παρέα τότε που γίνανε κοριτσάκια, λέγανε ότι αν περάσουν τα χρόνια και παντευτούν και τα φέρει έτσι η ζωή και φύγουνε, θα στέλνουν γράμμα η μία στην άλλη για να ξέρουμε πώς περνάνε και τι κάνουνε. Ναι. Να λένε γενικά πώς περνάνε. Αλλά όταν λέει είναι για σεξ, δεν θα λένε σεξ, θα λένε τηγανιτές πατάτες. Α, μάλιστα. Για να μην καταλαβαίνουν οι άλλοι. Ναι. Και πραγματικά πώς τα έφερε η ζωή. Έφυγε η μία η Σοφία, πήγε στην Αυστραλία. Η Γιανούλα παντρεύτηκε έναν άλλον, πήγε στην Αμερική. Εκεί περνάνε σιγά σιγά τα χρόνια, παίρνει ένα γράμμα η κυρία από εδώ, από τη Σοφία πρώτα, που ήταν στην Αυστραλία. Λέει, Γεωργία μου, δόξα τω Θεώ, πολύ καλά εδώ στην Αυστραλία. Λέει, από δουλειά, πολλή δουλειά, ανοίξαμε ένα φασφουτάδικο, λέει, πολλά λεφτά, καλή ζωή, αλλά από τηγανιτές πατάτες, λέει, κάθε μήνα, λέει. Μετά από λίγο καιρό παίρνει από την άλλη την κυρία από την Αμερική γράμμα. Λέει και εκείνη έλεγε ότι πολύ καλά η ζωή εδώ, πολλή δουλειά. Λέει ανοίξαμε ένα εστιατόριο, πολλά με ελληνικά φαγητά, πολλά λεφτά. Λέει αλλά από την τηγανιτές πατάτες κάθε 15. Τι να κάνει και η κυρία Γεωργία, ανταποδεί τα γράμματα και στέλνει τις απαντήσεις και λέει: ξέρετε εδώ κορίτσια, η ζωή στο χωριό πολύ δύσκολη, σκόρδα γιατί η Ξυλαγανή φημίζεται για τα σκόρδα, κάθε μέρα στα σκόρδα, στον ήλιο, λέει πολύ ζώρικη η ζωή εδώ στην Ξυλαγανή, αλλά δόξα τω Θεώ λέει περνάμε καλά και όσο για τηγανιτές πατάτες λέει κάθε μέρα και κάθε Σάββατο λέει γλύφκε το τηγάνι. Γι' αυτό περνάει καλά, κατάλαβες. Όλες τις είχα βρει εκτός από εσένα που μου κρυβώσουν. Τι να κάνω, εγώ τώρα γέρασα και δεν θέλω να. Ναι, γέρασα. Δεν θα λες γέρασα. Τι έκανα. Δεν θα λες γέρασα. Δεν είναι καλό να λες έτσι, ναι, παιδί μου. Ναι. Μεγάλωσα. Μεγάλωσες, ναι. Αλλά δεν γέρασες. Τι να κάνω, τώρα αφού τα παιδιά μας μεγάλωσαν. Σε έκανα. Βλέπω όμως και μέσα στο σπίτι περιποιημένη με τα κασκολάκια σου, με το μαλλί σου φτιαγμένο. Πάντα έτσι είμαι εγώ. Πάντα έτσι, ναι. Έλεος πώς θα κέρδιζε τον άντρα. Κάποτε μου είχες πει, ναι, ότι όταν σε ρώτησα κάθε πότε, τι μου είχες πει, θυμάσαι? Τι σας είχα πει? Ότι κάθε πρωί. Αφού είπε, περπατούσες με το όνομα Τσιου Τσιου. Ναι. Και εγώ σε λέω όταν ξημερώνει και τα πουλάκια κάνουν Τσιου Τσιου, τότε κάνει και το δικό μας το πουλάκι Τσιου Τσιου. Το άντρα σου. Ναι. Και κάνουμε εμείς το πρωί όταν... Όταν ξυπνάει ο κόκορας και φωνάζει, τότε κάνουμε κι εμείς. Δεν έχουμε δουλειά, ξυπνάμε, τι να κάνουμε. Ο κόκορας τι κάνει τώρα? Κοιμάται, τι κάνει. Κοιμάται. Τώρα πήρε διαζύγιο, τελείωσα πήρε τα χρόνια. Διαζύγιο. Ναι. Παρέδωσε τα όπλα. Ναι, αλλά ο άντρας σου, ρε παιδί μου, μου είπες πριν. Ναι. Ότι βγαίνει έξω στο χωριό, ναι, και όταν το ρωτάνε κάθε πότε κάνεις σεξ, λέει πρωί και βράδυ. Κανένας άντρας δεν το παίρνει στο κάτι να πει ότι μπα, εγώ δεν μπορώ. Πού το παραδέχονται οι άντρες? Μπορούν, δεν μπορούν, λένε ότι εγώ πάω στη γυναίκα. Δεν ισχύει το πρωί και βράδυ, δηλαδή που λέει. Α, για να πάει στην τουαλέτα ισχύει να κατουρίσει. Απ' τα άλλο, όχι, Πάει και νου.
Σε βλέπω πικραμένη όμως. Λες, α, πάει εκείνο και κοιτάς κάτω. Μα όχι, ευχαριστημένη. Γιατί πολλά χρόνια ήταν. Βαρετό έγινε. Βαρετό, ε. Mm. Είχαμε δώσει στο χωριό μας έναν παππού. Ναι. Έλεγε, εσείς οι νέοι, κάθε βράδυ, κάθε βράδυ. Ναι. Εμείς οι γέροι λέει, πρωί βράδυ, πρωί βράδυ. Και τ' άκουσαν αυτοί και νομίζουν ότι είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Τα νεύρα σου, ρε παιδί μου, δεν έχουν πειραχτεί που δεν... Γιατί? Ξέρω εγώ. Α, εγώ δεν σταματάω όλη τη μέρα. Τι, κάνω δουλειές εδώ, εκεί, τι, αυτό θα έχω στο νου μου. Όχι να το έχεις στο νου σου, ρε παιδί μου, όλη την ώρα, να πεις, εντάξει, πέρασε μια εβδομάδα, 10 μέρες, ένας μήνας να κάνουμε κάτι. Το βράδυ αγκαλιά παίρνουμε στυπώς, έτσι. Α, ναι. Τι. Με το τσιγγέλι μου τα βγάζεις. Για ρώτα τον να δεις, άμα δεν με πιάνει το βράδυ, ύπνος δεν τον πιάνει. Πού σε πιάνει? Πού, στη μέση, αγκαλιά, πω με πιάσει, αλλού δεν έχει. Τι, άμα πιάσει πουθενά, αλλού παντόφλα να φανταστώ. Τον κοπανά στα χέρια. Τι παντόφλα, φωνιστάζει, ρουχαλίζει. Ναι. Τι θα κάνει. Κακό πράγμα, ρε παιδί μου αυτό. Μπορεί να κοιμηθεί εσύ που ρουχαλίζει. Βέβαια. Δεν έχει παιδί, το συνήθισε. Όχι, τι να κάνω. 54 χρόνια, 55, το συνήθισε. 54 πάντα. Χρόνια ρουχαλίζει. Στην αρχή δεν προλάβει ούτε να κοιμηθεί τόσο που δούλευε, τι να ρουχαλίσει. Πόσα χρόνια ρουχαλίζει τώρα τα τελευταία? Πέρασαν τα χρόνια, ξέρω εγώ, δεν μπορώ να θυμηθώ. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, ελπίζω να σας άρεσε το πρώτο μας βίντεο και αυτή την εβδομάδα θέλω να μην ξεχνάτε ότι θα βρισκόμαστε στα δικά σας χωριά και φυσικά κατά προτεραιότητα στα χωριά όπου εσείς μας καλείτε. Το τηλέφωνο λοιπόν το οποίο μπορείτε να καλείτε για να έρθουμε και στα δικά σας χωριά είναι το 698-092-6017. Θα το δείτε και σε λίγο να περνάει κάτω από τις οθόνες σας. Το ίδιο τηλέφωνο μπορείτε να το καλείτε για να κερδίσετε δωράκια. Τι δωράκια σας έχω σήμερα λοιπόν? Σας έχω αυτά εδώ τα δύο υπέροχα δωράκια, τα οποία είναι δύο χτενίσματα για δύο κυρίες για να πάνε στο Headline στην Νίτσα Βαλεσίδου που βρίσκεται Ορφέως 9Β εδώ στην Κομωτινή για να χτενιστείτε εντελώς δωρεάν. Εσείς το διαλέγετε το χτένισμα. Δύο δωράκια σας έχω, σας περιμένουν στο 698-092-6017. Από το Yasmin Shop σας έχω αυτήν εδώ την υπέροχη κρέμα δώρο, η οποία είναι κρέμα, η οποία είναι... με σαλιγκάρι για face lifting, εξαφανίζει τις ρητίδες. Στο 698-092-6017, εκεί το κερδίζετε και θα σας έχω και πάρα πολλά δωράκια ακόμη. Μην ξεχνάτε λοιπόν ότι μαζί μας βρίσκεται το Yasmin Shop που βρίσκεται στην Δημοκρατίας 14, το θυμήθηκα. Και σας έχω πάρα πολύ ωραία προϊόντα να σας δείξω και για αυτήν εδώ την εβδομάδα, οι οποίες είναι κρέμας, κρέμες ημέρας και νυχτός. Αυτές εδώ, οι rose oil, είναι φανταστικές. Σας έχω επίσης, μην ξεχνάτε αυτά τα υπέροχα προϊόντα προσώπου που είναι για μακιγιάζ, δηλαδή είναι make-up αυτό. Εδώ σας έχω, τι είναι αυτό εδώ. Είναι για κάτω από τα μάτια. Σας έχω επίσης εδώ πέρα βαφές μαλλιών και πολλά άλλα προϊόντα που θα τα δούμε σε πάρα πολύ λίγο. Μην ξεχνάτε, 698-092-6017 είναι το τηλέφωνο το οποίο μπορείτε να καλείτε για να καλέσετε το καλείτε για να κερδίσετε και τα δωράκια αυτά εδώ. Πάω σε χωριά και επιστρέφω σε λίγο. Είναι δυνατόν, καταρχήν θέλω να μου πεις, ποιος είναι ο αρχηγός του σπιτιού? Πάντα ο Ανίρ. Γιατί λένε άνδρας, γιατί λέγεται, επειδή είναι υπεράνω, άνδρας. Ναι. Άρα ποιος είναι ο αρχηγός του σπιτιού? Η γυναίκα πάντα. Η γυναίκα. Εσύ δεν πατάς πόδι? Εδώ ολόκληρος κουταλιανός, κατάπνει σίδερα, έτρωει σίδερα, αλλά στην γυναίκα κλαρίνο στέκονταν. Τι με λες τώρα? Ναι ρε παιδί μου. Αν πει ένας που κάνει κουμάντο στο σπίτι και δεν κάνει γυναίκα, θα μιλεί ψέματα. Ωραία, να σου πω κάτι όμως τώρα. Δηλαδή τους άντρες σπάτσουν του τρένου, τελείωσαν. Αυτά τα λέμε στο μεταξύ μας. Κατά βάθος ξέρουμε ότι η γυναίκα κάνει κουμάντο, αλλά... Στον κόσμο έξω τι λέμε, ο αρχηγός του σπιτιού, η κολόνα του σπιτιού είναι ο άντρας, ό,τι πει ο άντρας. Στα δύσκολα πάντα είναι ο άντρας μπροστά. Ο άντρας, ωραία. Στα δύσκολα. Πού είναι η γυναίκα, γιατί δεν είναι εδώ δίπλα μας? Δεν είναι, φτάνω. Τι, δεν είναι ζωντανή? Δεν είναι ζωντανή? Άμα χρειαστεί, φτάνω εγώ. Είναι δυνατόν να μην έρθει εδώ να μου πει καλή αρχή μέσα από την καρδιά της, να μου ευχηθεί? Δεν με ήθελε στο σπίτι της, μήπως? Να φύγω, μα είναι. Θα είναι λίγο στεναχωρημένη πάνω. Κάθεται εκεί πίσω την κάμερα. Δεν είναι. Κούλα, έλα εδώ να μας ευχηθείς, να μας πεις καλή αρχή, ρε παιδιά. Αφού ξέρουμε ότι μας αγαπάς. Δεν μας θες. Έχει καθυστέρηση και στενοχωριέ του. Έχει καθυστέρηση. Πόσο χρονών είναι? Δεν είναι 80, δεν είναι ακόμα. Δεν είναι 80. Και έχει καθυστέρηση. Κοντά, ναι. Πώς λέγεστε εσείς? Μαρασλή. Ποιανού είστε?
Από την Οριστιάδα είμαι. Με αρέσει. Τι κάνετε? Καλά. Προχθές ήμασταν στην, όχι στην Οριστιάδα, ήμασταν πάνω στη Βίσα για ρεπορτάζ. Ναι, μπράβο, είμαι Βυσσός εγώ. Από εκεί είστε? Από εκεί είμαι, αλλά εδώ μένω τώρα για 6 μήνες έρχομαι στην κόρη μου. Α, ωραία. Ναι. Εγώ προχθές πήγα εκεί σε ένα καπί όπου οι γυναίκες όλες εκεί πηγαίνουν στο καπί με τα μηχανάκια. Ναι, εννοείται. Όλοι. Κι εγώ έχω, κι εγώ έχω. Και εσύ έχεις μηχανάκι. Κι εγώ έχω. Μηχανόβια, ε. Ναι, τι να κάνουμε, αλλιώς. Αλλιώς πώς θα περπατήσουμε. Σε έβγαλα όλες τις γυναίκες εκεί, μας καλοδεχτήκανε. Μάλιστα. Είδες, είδες τη Βυσσότσα, σε έχουμε, ναι, τι ωραίες. Κράνος φοράς. Ναι, α. Κράνος φοράς. Όχι, δεν φορώ. Πας στο μηχανάκι, δεν φοράς κράνος. Δεν φορώ. Ας σε γράψει τροχιά, βρε. Άντε, και σε ποτέ μη γράψω. Να σου πω λίγο τώρα. Όχι, δεν θα μη γράψω. Σε τι κατάσταση πιστεύεις ότι βρίσκεται η Ελλάδα αυτή τη στιγμή? Πολύ ωραία. Ωραία. Ναι. Ωραιότατα. Σε καλή κατάσταση. Γιατί, κυρία μου Μαυροχάκη. Έλα εδώ να μας πεις κι εσύ. Τι λες καλά. Μη δεν τα γυσάσαμε. Μη δεν γυσάσαμε το κράτος. Συγγνώμη, εμείς δεν φταίμε. Εμείς φταίμε, αλλά... Άλλα γέρνα από εδώ να σε παίρνει και σένα το κάμερα να... Δεν φταίμε εμείς. Εμείς φταίμε, που τους ψηφίζουμε. Τώρα εσύ και εγώ δεν τα γυσάσαμε. Αν ήταν πατριώτες που παίρνουν 8.000 το μήνα, θα λέγαμε δεν θα κόψουμε τις συντάξεις. Εγώ παρέδωσα 8.000 ένζημα. Τώρα έκανα προσφάτως εγχείρηση στα πνευμόνια μου. Το ξέρεις ότι με κάνουν δύο δικαστήρια και στο εφετείο, δεύτερο εφετείο στην Κομωτινή, ένα στην Καβάλα και ένα εδώ. Γιατί να πάρω 400 ευρώ με 8.000 ένζημα? Αυτοί με 400 ευρώ μπορούν, βρε, εγώ ήμουν να ζήσουν. Όχι. Την ημέρα δεν τους φτάνουν. Και εγώ να ζήσω ένα μήνα. Σε βλέπω πολύ εκνευρισμένη, ρε παιδί μου. Μα είμαι εκνευρισμένη. Όταν θέλω 148 ευρώ για τα φάρμακά μου. Καλά, είναι δυνατόν να έχω έρθει εδώ και να σε παρακαλάω να βγεις και να μην πεις μπράβο παιδιά, ναι, καλώς ήρθατε, καλή, ναι, αρχή. Καλή αρχή, καλά να πάτε. Άλλες ψηφάνε για μεγαλείο, αχ, με έδειξε η τηλεόραση, αχ, τι ωραία. Ναι. Καλά, από εδώ άρχισε, τι δεν λέτε. Ναι, είσαι το γούρι μου τώρα, είναι δυνατόν? Δεν το πιστεύω. Μετά θα πάω και στην Πίπαινα. Α, Πίπαινα είναι πάνω εκεί, ξέρεις. Ναι. Πολύ περπάτημα. Να πας. Δεν είστε με τα πόδια, μπα. Όχι. Καλά είναι, Βάσο. Καλά είναι. Εσείς τι κάνετε? Έχω τρία χρόνια να σας δω, δεν σας έχω πει τα νέα. Μα χάρη και την τύπρα. Πού πήγες? Πήγα στην Μπάμπουε. Ταξίδι. Ναι. Ναι. Παντρεύτηκα. Εκεί, στην Μπάμπουε. Για να δω. Δαχτυλίδι δεν φοράω. Δεν χρειάζεται. Δεν φοράω δαχτυλίδι. Εκεί παντρεύτηκες. Ναι. Τι πήρες? Γυναίκα. Τι πήρες? Μία μελαμψή λίγο. Α, ψέματα μη μιλάς. Άντε καζά δεν θέλω να λες. Αλήθεια σου λέω, μία μελαμψή λίγο. Την έφερες εδώ? Εδώ είμαστε τώρα. Γιατί δεν ήρθε να τη δούμε? Δεν δουλεύει στο κανάλι εκείνη, εγώ είμαι στο κανάλι, κάνω εκπομπές. Ρε, εντάξει, αλλά σε έρχονται και αυτοί. Κοίτα, άμα τη βγάλουμε στην τηλεόραση δεν φαίνεται επειδή είναι μαύρη. Α, ψέματα μη μιλάς. Αλήθεια σου λέω. Βρε, παντρεύτηκα και έκανα και παιδιά. Τα παιδιά είναι αλήθεια. Φυσική γονιμοποίηση. Ναι, ναι, όχι, φυσικά. Φυσικά. Δεν και φυσιολογικό το κετό. Δεν είναι το σουλίνο. 9 είναι. 3 χρόνια έχω να ζητώ, 9 παιδιά έχω. Δεν βγήκε ένα μαύρο. Βγήκε, ναι, ναι. Δεν σε πιστεύω, ό,τι και να με λες. 3 χρόνια, 9 παιδιά. 3 χρόνια. Άλλη μέρα εσείς τίποτα δεν κάνετε παιδιά, κάνετε. Δεν βάλαμε τηλεόραση στην κρεβατοκάμαρα. Τώρα βάλαμε. Πήρα και άδεια ταξί. Με έδωσε με ένα επίδομα τέτοιο. Άδεια ταξί ο Τσίπρας επειδή έκανα 9 παιδιά. Μην τη λες μου για Τσίπρα, γιατί θα σε διώξει. Άσο τον Τσίπρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάλι. Ελπίζω να είστε εδώ στην παρέα μας, στο Πουλάκι Τσίου, μέχρι και τις 9 εδώ στο κανάλι μας. Ελπίζω να κάθεστε αναπαυτικά στους καναπέδες σας. Έχω δωράκια να σας δώσω, μην τα ξεχνάτε λοιπόν. Δύο χτενίσματα για δύο κυρίες από το Headline εδώ στην Κομωτινή. Επίσης σας έχω αυτή την κρέμα σαλιγκαριού από το Yasmin Shop που βρίσκεται στην Δημοκρατίας 14 εδώ στην Κομωτινή. Μία υπέροχη μάσκα προσώπου από σαλιγκάρι. Λοιπόν, πολλά προϊόντα εδώ από το Yasmin Shop. Κάθε εβδομάδα θα σας δείχνω και κάτι διαφορετικό. Θα σας δείχνω καινούργια πραγματάκια. Μην ξεχνάτε αυτή την υπέροχη κρέμα η οποία είναι από κάναβη μάσκα προσώπου. Φανταστική. Την έχουμε δοκιμάσει και εμείς. Πολλά προϊόντα στο Yasmin Shop. Θα σας τα λέω σε λίγο. Λοιπόν, τι έχω? Έχω χωριά. Έχω ακόμη για χωριά, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, εδώ μου κάνει εντύπωση κάθε φορά αυτή η υπερπαραγωγή που έχει στηθεί. Αυτή η τεράστια οθόνη εδώ. Αυτό το πουλί. Και αυτή η οθόνη που έχουν στήσει τεράστια εδώ πέρα. Ναι, καλά βλέπετε. Ξοδεύτηκαν φέτος και κάναμε δουλειά. Λοιπόν,
Μπορούμε να δούμε το τηλέφωνο από κάτω να περνάει, αν δεν κάνω λάθος. Είναι το 698-092-6017. Το καλείτε για να μας καλέσετε στα δικά σας χωριά. Το καλείτε επίσης για να κερδίσετε και δωράκια. Γράψτε τον αριθμό να τον έχετε. Ποτέ δεν ξέρετε τι μπορεί να τύχει και μπορεί να μας χρειαστείτε, έτσι. Πάω στα χωριά και επιστρέφω σε πολύ λίγο. Εσείς κοιμάστε μαζί ακόμη? Όχι. Χωριά. Έτσι. Γιατί? Γιατί. Είναι το κρεβάτι πολύ φαρδί. Πολύ φαρδί. Και πιάνουμε από μια άκρη. Μια άκρη έχουμε. Και άμα κάνουμε λίγο φλερτ και του κάνουμε τα κινητά. Έτσι, ναι. Παίρνουμε τόσο κοντά κοιμάμαστε. Τώρα αλήθεια δεν κοιμάστε μαζί, χωριά κοιμάστε. Όχι, ρε. Μαζί κοιμάμαστε. Μαζί. Εντί. Ροχαλίζει κανένα από του δυο? Όχι. Κανένα. Ροχαλίζει ο Χριστό, εγώ δεν ξέρω. Ροχαλίζει κούλα. Ρουχαλίζει, τρώει κάτι φάπε τα βράδια. Ψέματα. Άντε, ψέματα, ελεγκρινή. Παραμιλάει καθόλου? Κάπου. Δεν παραμιλάω, δεν παραμιλάω. Με έβαλε ψήλη στα αυτιά, άσε με αυτό. Άντε, ρε Χριστό, μιλέ βλακίζει. Ένα βλακίζει. Ναι, γι' αυτό δεν μπορώ. Όλο βλακίζει, λέει. Με κούπλε. Και γελούσα, κάτι έβλεπα και γελούσα. Τι θε. Όχι, πάνε και τάω και κοιμάται. Λέω αυτή τώρα. Είπε κανένα όνομα? Με κάποιον κάνει έρωτα όλο αυτήν τώρα, νερεύεται εκεί. Με μπήκαν ψήλοι στα αυτιά, λέω κάτι συμβαίνει εδώ, δεν μπορεί. Και, το ανακάλυψες? Προσπαθώ, αλλά... Δεν βρίσκεις ακόμα. Κρυφά πράγμα δεν είναι αυτός. Βγαίνει καθόλου έξω η κούλα μόνη της? Καθόλου. Μόνη της, καθόλου. Ούτε μαζί δεν βγαίνουμε, μόνη της. Τι θα με κάνουνε, θα με τα ξυρίσουν κόντρα. Με ξύρισαν έτσι και αλλιώς θα με κάνανε κίνηση. Έρχονται εκλογές. Ναι. Και πες ότι έχεις μόνο δύο ψηφοδέλτια στα χέρια σου. Ναι. Το Αλέξη και το Μητσοτάκη. Ναι. Όχι, δεν ψηφίζω κανέναν. Να πάνε να κ***δείτε όλοι γιατί μας κοροϊδεύετε. Είστε π***δες. Πολύ ναι. Προσεγμένος. Τι να κάνουμε. Έφτιαξες και το μαλλί και από πάνω έβαλες ναι. Το καπέλο σήμερα. Να το βγάλω το καπέλο. Βγάλω το, να φαίνεσαι πιο ωραίο αγόρι. Να φαίνεσαι πιο ωραίος άντρας. Ναι. Τι κάνετε? Τι κάνεις, είσαι καλά? Δόξα Θεώ. Την Ελλάδα πώς τη βλέπεις? Την Ελλάδα τη βλέπω καλά. Ναι. Αλλά αυτοί οι απατεώνες πέρα δεν πάνε καλά. Δεν πάνε καλά, Δεν πάνε καλά. Γιατί το λες αυτό? Γιατί το λέω, γιατί οι συντάξεις είναι περιορισμένες. Δεν δίνουν στον κόσμο δουλειά. Όσοι ανοίγουν τα μαγαζιά τα κλείνουν και αυτό γίνεται. Είσαι εκνευρισμένος? Εκνευρισμένος, δεν βαριέσαι. Καλά είμαι. Συνταξιούχοι είμαστε εμείς τώρα. Εντάξει, μια χαρά πάμε. Τον Τσίπρα πώς τον βλέπεις? Καλά τα λέει, ξέρω εγώ. Ο Μητσοτάκης? Μητσοτάκης, άσε. Μητσοτάκης περάσανε και αυτοί άλλη φορά. Όχι. Τα βλέπεις καλά? Τίποτα. Όχι. Τα ίδια θα μας κάνουν πάλι αυτοί. Δεν θα μας κάνουν τα ίδια. Μητσοτάκης και Πασόκου που περάσαν, τι κάνανε? Μας τα φάγανε όλα στα χρηματιστήρια και τελείωσε. Έτσι δεν είναι? Τη φόβη γεννηματά πώς τη βλέπεις? Και αυτή τίποτα. Τίποτα, ε. Μόνο λόγια είναι. Μόνο λόγια. Μόνο λόγια. Θα δούμε τα έργα τους μεθαύριο. Ο κόσμος θα μας ξυπνήσει, θα δούμε τι θα κάνει. Ναι, ναι. Εσείς τα λίγα χρήματα που έχετε, πώς ναι. Τα επενδύετε, πού τα ξοδεύετε τα χρήματα που έχετε? Στο χρηματιστήριο τα ξοδέψαμε. Ναι. Είχαμε περίπου 100.000 ευρώ, μας τα φάγανε, τελείωσε. Τώρα η σύνταξή μας είναι 450 ευρώ. Τα βγάζεις Ήκα. Πέρα. Έχουμε και τη γυναίκα, ξέρω εγώ, εντάξει, και η γυναίκα παίρνει. Τα βγάζουμε, καλά. Κουτσά στραβά βγαίνουν. Κουτσά στραβά βγαίνουμε. Αν δεν είχες εδώ το Μητσοτάκη τώρα, εδώ μπροστά σου, τι θα τον έλεγες? Τι να τον έλεγα, τίποτα. Να μην κάνει τον κόπο ο άνθρωπος. Όχι, Να βγει συνταξίουχος και εσύ είναι μικρός. Α, μπράβο. Ας βγει συνταξίουχος. Αν είχες όμως τον Τσίπρα εδώ μπροστά σου, τι θα του έλεγες? Ο Τσίπρας καλά τα λέει τώρα, να δούμε το παρόν. Τι θα του έλεγες, συνέχισε? Δεν θα τον έλεγα τίποτα. Τίποτα. Ό,τι πει ο κόσμος τώρα. Ό,τι πει ο κόσμος. Α, μπράβο. Εσύ τον Τσίπρα θα το ρίξεις πάλι. Έτσι σε βλέπω. Εγώ δεν ξέρω, δεν λέω τίποτα ακόμη. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι στην παρέα σας. Μέχρι και τις 9, μην ξεχνάτε, θα βρισκόμαστε εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω το Covery Man που μας επιμελείται εδώ, που μας δίνει τα ρούχα για όλες τις εκπομπές μας, αλλά και για τα ρεπορτάζ έξω. Θέλω να μην ξεχνάτε, στην παρέα μας βρίσκεται και το Yummy Yummy εδώ στην Κομωτινή, Σοφοκλέος Κομινού 2. Φανταστικές κρέπες, club sandwich, burgers, σαλάτες, οτιδήποτε για να σας ανοίξει την όρεξη και να σας χορτάσει. Τους βρίσκεται στο 2531-400-740 με delivery από τις 6 ώρα το απόγευμα μέχρι τις 6 ώρα τα ξημερώματα. Κάθε μέρα, 7 μέρες την εβδομάδα. Yummy Yummy, 2531-400-740. Μαζί μας επίσης βρίσκεται και το Headline και το Yasmin Shop.
που έχω και δωράκια δικά τους. Σας τα έχω πει και θα σας τα ξαναπώ αμέσως μετά τις διαφημίσεις.